Διαπιστώνεται λοιπόν ότι ο προπολογισμό είναι ελληματικό. Βολέ κατά τη προηγούμενη δημοτική αρχή εξαπέλυσε ο Αλέξη Καλοκαιρινό, λέγοντα ότι έχει πολιτική ευθύνη με φόντο τη δραματική οικονομική κατάσταση του Δήμου Ηρακλείου. Δεν υπάρχει οικονομική κατάρρευση του Δήμου Ηρακλείου. Αν είχε καταρρεύσει ο Δήμο Ηρακλείου αυτή τη στιγμή, θα είχαμε κάνει στάση πληρωμών. Ότι ο Δήμο θα μπορούσε να καταρρεύσει αν δεν κάναμε επιγόντω τι ενέργειε τι οποίε κάνουμε σήμερα, επίση μπορώ να σα απαντήσω θετικά. Ναι, βεβαίω θα κατέρευε ο Δήμο. Όπω παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου, το έλλειμμα αγγίζει τα 27 εκατομμύρια ευρώ με τη λήψη δανείου να είναι μονόδρομος, ώστε να υπάρξει ισοσκελισμό του ελληματικού προπολογισμού. Το πρώτο και αναγκαίο βήμα και επίγον αυτή τη στιγμή είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης. Η εξασφάλιση αυτή θα έχει δανειακό Χαρακτήρα. είναι μια α, δυνατότητα χρηματοδότησης έως το ύψος του ελίματος, το οποίο σημαίνει ότι είναι μια ανοιχτή χρηματοδοτική γραμμή. Όπως έκανε σαφές, ο Δήμος Ακατέρε, αν δεν προχωρούσαν σε αυτά τα βήματα εκτάκτου ανάγκης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα προβλήματα που προέκυψαν στα οικονομικά του Δήμου από τη συμβασιοποίηση έργων οδοποιίας ύψους 66 εκατομμυρίων ευρώ. Προφανώς υπάρχει πολιτική ευθύνη αν αποφασίζεις να συμβασιοποιήσεις ένα ύψος Έχοντα μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον κάποια έργα, εάν έχει εκτιμήσει, έχει να κάνει με εκτιμήσει. Εκτιμά ότι αυτό θα γίνει, ότι θα γίνει εμπρόθεσμα, ότι θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί οικονομικά. Εκεί, αν πέσει έξω σε αυτή την εκτίμηση, έχει πολιτική ευθύνη, έτσι δεν είναι. Τι άλλο είναι. Η επιλογή να παρατείνουμε τις συμβάσει παρουσιάζεται με την λήξη τους. Εφόσον δεν έχουν λήξει, η επιλογή αυτή θα ενεργοποιηθεί προφανέστατα. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναρωτήθηκε αν η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε πραγματική εικόνα σε σχέση με την οικονομική κατάσταση του Δήμου με τον ίδιο να κάνει λόγο και για έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών. Θεωρώ ότι α, η επικοινωνία της οικονομική uh, οικονομικής υπηρεσίας με την τεχνική υπηρεσία στο παρελθόν υπήρξε προβληματική. Κατανοείται επίση ότι για να βρεθούν στον ίδιο κόσμο πρέπει και οι αντιδήμαρχοι να βρίσκονται στον ίδιο κόσμο. Ο Αλέξη Καλοκαιρινό τόνισε ότι βρίσκονται πολύ κοντά στην εξασφάλιση χρηματοδότηση, σημειώνοντα ωστόσο ότι δεν λύνονται τα προβλήματα μέσω του δανεισμού, ενώ παράλληλα θα εντείνουν, όπω είπε, τι προσπάθειε για την εξασφάλιση κονδυλίων από άλλε πηγέ χρηματοδότηση. Δεν λύσαμε όλα μα τα προβλήματα με ένα δάνειο. Θα επιδιώξουμε δηλαδή την ένταξη μέρους και αυτών των έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα όπου είναι δυνατόν. Τα διαθέσιμα του Δημοτικού Ταμείου είναι μόλις 14,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου και το 2024 είναι 41,5 εκατομμύρια ευρώ, με τον Δήμαρχο ωστόσο να εκφράζει την αισιοδοξία του λέγοντας ότι θα προχωρήσουν ορατότητα, διαφάνεια και σωστή προτεραιοποίηση και εκτέλεση των έργων. Όλοι μας πρέπει να έχουμε ορατότητα στην πραγματική κατάσταση και στις ρεαλιστικές προοπτικές. Παράλληλα, ο Δήμαρχο Ηρακλείου αναφέρθηκε σε αποτελέσματα των επαφών του σε έξι υπουργεία, μεταξύ αυτών η δέσμευση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για την επισκευή σχολικών κτηρίων, οι δεσμεύσει για το φράγμα λαδούκου και δαφνών και όχι μόνο.